Θα ξεκινήσω καλημερίζοντας και εγώ εκ μέρους μου και ευχαριστώντας τους Προέδρους και της ΓΕΣΕΕ και της ΕΣΑΜΕΑ που σήμερα εδώ μας φιλοξενούν και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Ήδη αναφέρθηκε η προηγούμενη συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Μορφωτικών Υποθέσεων. Είχα και την ευθύνη να είμαι υπεύθυνη της υποεπιτροπής για τα άτομα με αναπηρία και μάλιστα έχουμε καταλήξει σε ένα πόρισμα στο οποίο συζητούμε για όλες αυτές τις μακρές συζητήσεις, τις αποφάσεις, πράγματα που νομοθετήθηκαν ή που χρειάζεται να νομοθετηθούν και το οποίο στο επόμενο αμέσως χρονικό διάστημα θα δει και το φως της δημοσιότητας και το οποίο πρέπει να πω εδώ ότι ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων της Βουλής. Άρα το ζητούμενο της συνένεσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει. Η δεύτερη ιδιότητα που με κάνει να είμαι χαρούμενη εδώ μαζί σας, η οποία δεν υπόθηκε, είναι ότι είμαι καθηγήτρια παιδιατρικής νευρολογίας και ότι επί 25 έτη υπηρετώ τις οικογένειες και τα παιδιά με αναπηρία. Επομένως, θεωρώ ότι σήμερα για μένα είναι μεγάλη χαρά και πρέπει να σας συγχαρώ όλους για αυτή τη μελέτη. Τη θεωρώ μια πολύ σημαντική συμβολή, τόσο επιστημονικά όσο και στο δημόσιο διάλογο, για τον κοινό στόχο όλων μας, την ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών και των ανθρώπων γενικά με αναπηρία και επίσης, κύριε Παΐζη, και στην πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση που μας κάνατε για όλο αυτό το επικοδόμημα και το στρατηγικό σχεδιασμό που έβαλε πολύ περισσότερα στη συζήτηση που δεν νομίζω ότι προλαβαίνω να τα σχολιάσω. Υπόθηκε από όλους ότι είναι ένα πεδίο πολύ σύνθετο και στο οποίο για να μπορεί κανείς να μιλήσει ουσιαστικά, εκτός από τον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της εκπαίδευσης, χρειάζονται πολυδιάστατες παρεμβάσεις και ολιστική προσέγγιση. Η αντιμετώπιση της αναπηρίας πρέπει να είναι από την πρώτη της διάγνωση, για να μην πω από την προγενετική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πολλές χρήσιμες επεμβάσεις σε πολλά επίπεδα που έχουν να κάνουν με πολλά αντικείμενα. Με το αντικείμενο της υγείας, με το αντικείμενο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Άρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά θα πω κάποια στο τέλος, κλείνοντας για τις σκέψεις μου σε αυτό το πεδίο. Μένω λοιπόν στο κομμάτι της έρευνας. Η περίοδος στην οποία ανιχνεύει η έρευνα είναι από το 2009 μέχρι το 2015. Και βέβαια αποτυπώνει με σαφή επιτυχία τις αδυναμίες και τα κενά του κοινωνικού κράτους στην κάλυψη και στην προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Από ό,τι μας είπατε κύριε Παΐζη, και έτσι είναι, φαίνεται ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν αφορά μόνο τον τόπο μας, αλλά που εκεί μπορούμε να πούμε ότι εξαιρούνται χώρες που παραδοσιακά είχαν κοινωνικό κράτος, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Και επίσης αποκρισταλώνω ότι είχαμε προβλήματα και προ-κρίσης, είχαμε πολλαπλές ταχύτητες των πολιτών, απλώς η κρίση έκανε ακόμη χειρότερες τις ανισότητες, ακριβώς διότι δεν υπήρχε πλέγμα προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς μπορούμε ουσιαστικά να υποστηρίξουμε αυτό που όλοι επιθυμούμε, προφανώς είναι θέμα πολιτικής βούλησης, χρειάζεται ένας διεπιστημονικός αλλά και διυπουργικός συντονισμός, είπα κάποια θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε και περισσότερο. Πρέπει διαρκώς να συζητούμε με τους επιστήμονες για το πότε πραγματικά μπορεί να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις ή τι μπορεί να προκύπτει από αυτές τις έρευνες που μπορεί να κρύβεται και να μην είναι απόλυτα ορατό. Πρωτίστως με το αναπηρικό κίνημα. Πολλά από τα πράγματα που έχουν επιτευχθεί στον τόπο μας είναι χάρης και στους αγώνες του αναπηρικού κινήματος. Αναφέρθηκα σε κοινές συνεδριάσεις που είχαμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχουν επιτευχθεί πράγματα, αλλά βέβαια και στην υποστήριξη του περιβάλλοντος που υποστηρίζει τους ανθρώπους με αναπηρία, που το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και ιδιαίτερα τις οικογένειες. Στη συγκεκριμένη λοιπόν έρευνα αναδείχθηκαν σημαντικές πρωτιές στην πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, που βεβαίως όταν αυτές υπάρχουν, που υπάρχουν, αυτό οδηγεί σε ζωφερές συνθήκες στην εξέλιξη και στην επιβίωση τόσο των ίδιων όσων και των οικογενειών τους. Τώρα, να μην πω τα αυτονόητα, η έκθεση είναι του 2011 όσον αφορά τα εκπαιδευτικά κομμάτια, έτσι δεν είναι κύριε Παΐζη. Αναφέρεται στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών, το σχολιάσατε. Λέμε λοιπόν ότι με αυτά τα δεδομένα της έρευνας, τι διαπιστώνουμε, ότι δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά εκεί που κυρίως έχουμε τα προβλήματα είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου έχουμε μηδενικά ποσοστά. Τα ποσοστά μας είναι πολύ χαμηλά στην τυπική και στην μη τυπική εκπαίδευση
Και μας ανησυχεί πάρα πολύ το συντριπτικό ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιαίτερα αν το συγκρίνει κανείς με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Τα ποσοστά είναι συγκριτικά. Είναι δηλαδή συντριπτικά, συγγνώμη. Τώρα, αυτό βέβαια τι δείχνει, ότι εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Πολύ σοβαρές και πολύ σημαντικές. Και μάλιστα θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Και εκείνοι οι οποίοι διακυβέρνησαν και σε συνθήκες ευμάρειας. Και μάλιστα σε συνθήκες που υπήρχαν και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αναπτύξουν αυτές τις δομές. Σταματώ εδώ και προχωρώ παρακάτω λέγοντας ότι μας εντυπωσιάζει το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης και πρέπει να το δούμε ξεχωριστά σε μια χώρα όπως είναι η πατρίδα μας, όπου πέφτουμε πολύ σημαντικά στο ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου για παιδιά χωρίς αναπηρία. Είναι εντυπωσιακό ότι και σε περιόδους κρίσης θεωρεί η οικογένεια ότι το σχολείο είναι αυτό που την προφυλάσσει και εξακολουθεί να επενδύει σε αυτό. Μάλιστα στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ είναι ένα από τα πολύ καλά και θετικά μας στοιχεία ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η σχολική διαρροή. Εφόσον ισχύουν αυτά για την εκπαίδευση, προφανώς παρουσιάσατε το πολύ δύσκολο τομέα, τι κάνουμε στη συνέχεια για την απασχόληση, για την ανεργία, για τα πολύ χαμηλά ποσοστά που καταγράφονται τόσο στην πλήρη όσο και στη μερική απασχόληση και βεβαίως το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουν τη χαμηλότερη εκπαίδευση είναι προφανές ότι απορροφούνται καλύτερα στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος όμως και αυτό στη χώρα μας καταραίει. Και έχουμε μεγάλη αναντιστοιχία και υποεκπροσώπηση σε άλλους τομείς, αναφερθήκατε σε αυτούς, όπως τους τομείς των υπηρεσιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Που όπως είπατε και πριν, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε με έναν πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, εδώ υπάρχουν νομίζω και κάποια άλλα στοιχεία, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να δούμε και το κομμάτι της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, της καταπολέμησης του στίγματος, των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Νομίζω ότι και αυτά παίζουν το ρόλο τους στην ανέβρεση της εργασίας και όχι μόνο το μορφωτικό επίπεδο. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται, η διεύρυνσή της, οι προσπάθειες περιφερειοποίησης μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και να μην πηγαίνουμε στα στερεότυπα και στους στερεότυπους ρόλους που έχουμε βάλει τους ανθρώπους με αναπηρία. Το ότι αυτά εμφανίζονται, γιατί μας δείξατε και κάποια τέτοια στοιχεία, δεν είδα βέβαια τα στοιχεία τι γίνεται με τις διάφορες περιφέρειες, αναφερθήκατε μόνο ακροθυγώς, ότι κυρίως εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και σε αυτές που επλήγησαν από την οικονομική κρίση με τα ασφυκτικά μέτρα λιτότητας, νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη αλήθεια. Και βεβαίως όλη αυτή η έρευνα δείχνει τις πολλαπλές ελλείψεις εν τέλει και την απώλεια παρέμβασης και έγκαιρης διάγνωσης πρόημα, που φτάνουν τελικά να εκφράζονται στην ενήλικη ζωή με αυτές τις εξαιρετικά περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και αυτάρκειας των ανθρώπων με αναπηρία. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και να έχουμε ποσοτικά και να έχουμε και ποιοτικά στοιχεία και για αυτή την περίοδο που περνάμε, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο να δούμε αν κάτι αλλάζει, αν κάτι μαθαίνουμε από την κρίση ή κάτι θα αλλάξει τώρα που λέμε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την περίοδο των σκληρών μνημονίων και της σκληρής λιτότητας, αλλά αυτό, όπως είπατε κύριε Παΐζη, θα αποτυπωθεί σε μελέτες της επόμενης δεκαετίας. Θέλω εδώ βέβαια να πω ότι, και να μου το επιτρέψετε αυτό, να πω όπως είπα και εισαγωγικά, ότι υπάρχει πολιτική βούληση, ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν τουλάχιστον στο νομοθετικό επίπεδο προσπάθεια να προχωρήσουν πράγματα, βεβαίως με την πίεση και την βοήθεια του αναπηρικού κινήματος. Αναφέρομαι στη Χάρτα για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, που ψηφίστηκε το 2017. Εκεί μέσα μιλάμε για την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία δια των ομοσπονδιών τους και όχι μόνο στη λήψη των αποφάσεων για πολιτικές και προγράμματα που τους αφορούν. Επίσης, έγινε μία προσπάθεια, αλλά θα αναφερθεί σε αυτά ο Νάσος ο Ηλιόπουλος, στο κομμάτι της απασχόλησης, όπως αυτή η ρύθμιση που προβλέπει ότι 25% των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να αφορά ανθρώπους με αναπηρία ή γονείς
που έχουν παιδιά με αναπηρία με ποσοστό πάνω από το 67%. Και θα ήθελα να αναφερθώ και να μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί έγινε πολλή συζήτηση για την εκπαίδευση σε κάποια πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτή την έκθεση του ΟΣΑ που φτάνει μέχρι σήμερα. Λέει λοιπόν αυτή η έκθεση, το είπα και πριν, ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής, 10,7% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, εμείς είμαστε στο 6,2%. Άλλοι θετικοί δείκτες είναι εκείνοι που αφορούν το χρόνο διδασκαλίας, το κομμάτι της ενίσχυσης με προσωπικό της ειδικής αγωγής και της εκπαίδευσης μας πιστώνεται στα θετικά, και όχι μόνο γιατί το δείχνουν οι δείκτες του ΟΣΑ, αλλά γιατί αυτό προκύπτει και από τις κοινωνικές επαφές και από τον κόσμο που κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών, μαζί με τον σημαντικό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών, αλλά υπήρξε σε αυτόν τον τομέα, και με την ίδρυση νέων ειδικών σχολικών μονάδων. Επίσης, σε αυτή την έκθεση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα για την προσπάθεια που η Ελλάδα σε περίοδο κρίσης κατάφερε να αντιμετωπίσει το θέμα της φίτησης των προσφυγόπουλων. Αναφερθήκατε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που είναι μπροστά μας. Επομένως, θα καταλήξω με εκείνο που είναι το πιο σημαντικό σε αυτήν την έκθεση. Το θίξατε και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Τι λέει αυτή η έκθεση καταληκτικά για πρώτη φορά? Τι αποδέχονται οι θεσμοί? Την αναγκαιότητα για μόνιμες προσλήψεις. Χαρακτηρίζεται καταστροφικό το πλήρες πάγωμα των προσλήψεων. Επομένως, μετά από επιμονή, μετά από διαπραγματεύσεις, μετά από προσπάθειες, μετά από πολύ μεγάλες θυσίες οι οποίες έχουν γίνει, μπορούμε να μιλήσουμε για την δυνατότητα προσλήψεων στο χώρο της υγείας μετά το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, και όλοι γνωρίζουμε πόσο αυτές είναι κρίσιμες για όλα τα πεδία, αλλά πόσο κρισιμότερες είναι για το πεδίο της ειδικής εκπαίδευσης. Και προφανώς δεν έχουμε ψευδεστήσεις, ξέρουμε ότι μένουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ανοιχτά, απέχουμε πολύ περισσότερο από αυτό που θα θέλαμε. Σήμερα απλώς θίγουμε αυτό το πολυδιάστατο και σύνθετο ζήτημα, προσπαθώντας να δούμε την ουσία των πραγμάτων και των ερωτημάτων, ώστε πάνω σε αυτές να μπορέσει κανείς να χαράξει πολιτικές που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Και θα τελειώσω με την παρατήρηση ότι περιμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος. Ήταν κάπως προθύστερη σήμερα, αν μου επιτρέπετε, με επιστημολογικούς όρους η συζήτηση, διότι εκεί θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που αφορούν τον τομέα ευθύνης μου, που είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αφού στην παρούσα έκθεση, όπως φαίνεται και στα συμπεράσματά της, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ευρωπαϊκή μελέτη για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Δεν υπάρχει λοιπόν. Επιχειρείται να καλυφθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ειδική και Ενταξιακή Εκπαίδευση, χωρίς στοιχεία για την Ελλάδα, και έχουμε και τις διαθέσιμες σειρές της Χρονοστάτ για τα ειδικά σχολεία. Υπήρχε μια παλιότερη αντίληψη που ακόμη μπορεί να διατρέχει ένα κομμάτι των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, που ήταν απαρχαιωμένες οι αντιλήψεις. Δηλαδή, η έννοια της ειδικής αγωγής συμπεριλάμβανε μέσα το διαχωρισμό, την περιθωριοποίηση και το στίγμα, και διαχρονικά μαστιζόταν από υποστελέχωση και από έλλειψη δομών. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι γιατί δεν έχουμε καθόλου καταγεγραμμένα στοιχεία των παιδιών με αναπηρία, πόσα από αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και πόσα φτάνουν στις εκπαιδευτικές δομές και πόσα παιδιά δεν φτάνουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δομές. Βέβαια, φάνηκε από αυτό που είπα προηγουμένως ότι τέτοιες αντίστοιχες ελλείψεις έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι από την άλλη μεριά, πάρα πολλοί άνθρωποι που υποστηρίξαν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, δηλαδή η λειτουργή της ειδικής εκπαίδευσης και της αγωγής, και οι οποίοι υπέστησαν και όλη αυτή την φοβερή κρίση, ήταν στιλοβάτες και έδειξαν μια εξαιρετική φιλοτιμία, ξεπερνώντας εαυτούς και προσπαθώντας να καλύψουν όλα αυτά τα κενά και τα προβλήματα που υπήρχαν. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση το έβαλε ψηλά αυτό στην ατζέντα της, το έβαλε ως προτεραιότητα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να δει αυτό το πρόβλημα της ειδικής αγωγής, και
πώς πορεύτηκε σε αυτό το διάστημα. Το ένα που έχω να σας πω είναι ότι ξέρετε ότι σχεδιάστηκε η βάση δεδομένων στο MySchool και για πρώτη φορά έχουμε μία εθνική βάση δεδομένων. Μπορεί να ακούγεται ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά όταν δεν έχει στοιχεία είναι μία βάση συνεννόησης. Έτσι. Εντάχθηκαν 446 σχολεία μέσα σε αυτή τη βάση, 290 πρωτοβάθμια και 156 δευτεροβάθμια και φάνηκε πόσους μαθητές υποστηρίζουμε. Άρα έχουμε κάποια νούμερα. Πόσους έχουμε στα τμήματα ένταξης, άρα είναι μία αρχή. Το δεύτερο είναι ότι μας απασχόλησε πάρα πολύ διαχρονικά, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, το θέμα των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Ξέρετε ότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Γιατί έχουν αυξηθεί οι ανάγκες? Διότι έχουμε μία παγκόσμια αλλά και ελληνική επιδημία αύξησης των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες, τις οποίες τις θέλουμε διαθέσιμες όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Διότι όσο πιο νωρίς έχεις αυτές τις υπηρεσίες, και όταν αναφέρομαι νωρίς, μιλάω στο επίπεδο του νηπιαγωγείου, για να μην πω και πριν από τον νηπιαγωγείο, αλλά στον νηπιαγωγείο τουλάχιστον, μπορούμε με παρεμβάσεις στοχευμένες, εκπαιδευτικές και άλλες θεραπείων, χάρη στην ευπλαστότητα του παιδικού εγκεφάλου, να αλλάξουμε την έκβαση αυτών των παιδιών. Αποδεδειγμένα μπορεί ένα κομμάτι αυτών των παιδιών, το 20% περίπου, να φύγει τελείως από το φάσμα και να μπορέσει να μπει μέσα στην κανονική εκπαίδευση. Άρα έχουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση αναγκών. Τούτων δοθέντων και σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, τι κάνουμε? Εκείνο που μπορώ να σας πω ότι κάναμε ήταν ότι θεωρήσαμε ότι εδώ υπάρχει αναγκαιότητα και εκδόθηκε μια υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μεταξύ των μαθητών, των ειδικών και των γενικών σχολείων. Και υπάρχουν εκατοντάδες σχολεία που ανταποκρίθηκαν, αλλά και εν της πράγμαση στα σχολεία που επισκέφθηκα είναι κάτι που το θέλουν όλοι. Δηλαδή, τα ειδικά σχολιά να είναι μέσα στα σχολιά γενικής εκπαίδευσης και όσα παιδιά έχουν αυτήν τη δυνατότητα να μπαίνουν με ομαλό τρόπο και στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης. Το δεύτερο είναι ότι αποφασίσαμε και ιδρύσαμε 36 μονάδες, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 531 τμήματα ένταξης στα σχολιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ για την παράλληλη στήριξη, που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική, ιδιαίτερα στο κομμάτι των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος, υπήρξε πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Ήταν πολύ περισσότερα τα αιτήματα. Είναι διπλάσια τα αιτήματα. Επομένως, οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Αλλάξαμε τα ορολόγια προγράμματα των ειδικών νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε να εξορθολογίζονται με τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Να μην τελειώνουν νωρίτερα αυτά τα σχολεία. Ήταν ένα αίτημα των οικογενειών, αναγκαίο το οποίο κάναμε και επιπλέον, δηλαδή εξάωρο υποχρεωτικό πρόγραμμα, δόθηκε η δυνατότητα να λειτουργούν ολοήμερα σχολεία. Σημαντικό εκεί που λειτουργούν για τους γονείς αυτών των παιδιών. Πάρα πολύ σημαντικό. Καθορίστηκε με σαφήνεια ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, μειώνοντας τον αριθμό που προβλεπόταν από το Προεδρικό Διάταγμα του 1982 σε 4 έως 7 μαθητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε 3 μαθητές, αλλά έγινε προσπάθεια κάλυψης ακόμη και σε περιπτώσεις με μικρότερο αριθμό μαθητών και ενδεικτικά σας αναφέρω μια τέτοια μονάδα στο Ανατολικό Αιγαίο που δούλεψε για ένα μόνο μαθητή. Εκτιμώντας αυτό που υπόθηκε και στην εισήγηση, ότι αλλιώς είναι τα πράγματα στην Αττική και αλλιώς είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση θεσμοθετήσαμε νέου τύπου σχολείο, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των ΕΠΑΛ και ιδρύσαμε 18 τέτοια σχολεία. Και μάλιστα εξετάζουμε αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά αν θα μπορέσουμε να κάνουμε πιλωτική εφαρμογή σε αυτά τα ειδικά ενιαία επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια και του προγράμματος της μαθητείας. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Σε νούμερα τώρα, γιατί είπα ότι θα αναφερθώ σε μη νούμερα. Ο αριθμός των προσλήψεων των αναπληρωτών, μίλησα για την αναγκαιότητα των μόνιμων προσλήψεων, δεν το ξαναεπαναλαμβάνω, των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ήταν διπλάσιος από τις προτριετίας προσλήψεις. Δηλαδή το 2014-2015 ήταν 6.300, το 2017-2018 είναι πάνω από 10.800.
και στην παρούσα περίοδο έχουν εξασφαλιστεί εκείνες οι πιστώσεις, ώστε να έχουμε παρόμοιο αριθμό αναπληρωτών, στις οποίες βεβαίως ευελπιστούμε ότι θα προσθεθούν και μόνιμες προσλήψεις, και τα κενά καλύφθηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στα σχολιά μας αυτά προσλήφθηκαν σχολικοί νοσηλευτές, ενώ αυξήθηκε θεαματικά και ο αριθμός των λειτουργών που ανήκουν στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Να πω εδώ δηλαδή ότι το 2014-2015 είχαμε 0 σχολικούς νοσηλευτές. Σήμερα έχουμε 516. Και από τα 438 μέλη του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που είχαμε το 2014-2015, σήμερα έχουμε φτάσει στους 1.223, καλύπτοντας όλα τα σχετικά αιτήματα, ενώ πρόσφατα δημοσιεύσαμε και τα καθηκοντολόγια για τους εργαζόμενους αυτών των δύο κατηγοριών που ήταν έτοιμα και το οποίο έπρεπε να είχε γίνει. Λύνουμε με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό μιας ειδικής εκπαίδευσης έτσι όπως την φανταζόμαστε? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αναφέρθηκαν κάποια από αυτά. Στα κτηριακά. Στην επιμόρφωση όλου του προσωπικού που είναι ζητούμενο και την οποία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε. Έχουν μπει ζητήματα, νομίζω και από τον κύριο Παΐζη, ότι η ποσοτική αναβάθμιση δεν δίνει και τη λύση πάντοτε στα προβλήματα. Όπως σας είχα απαντήσει όμως, είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή πρώτα επουλώνεις μια διαταραχή και μετά πας να οδηγηθείς στην ίαση, για να χρησιμοποιήσω ιατρικούς όρους, παρότι δεν ταιριάζουν. Θέλουμε στοιχεία για την ποιοτική αναβάθμιση και την εκτίμηση, τα οποία όμως για να τα έχει κανείς, πώς θα αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς για τη δουλειά τους, όταν είναι αναπληρωτές, με το εργασιακό πλαίσιο το οποίο ξέρουμε πόσο άσχημο είναι, και όταν ας πούμε λείπουν τα νούμερα. Επομένως, πρέπει να αλλάξει πρώτο το εργασιακό κομμάτι των εκπαιδευτικών και βεβαίως μετά να συζητήσουμε για την ποιοτική αναβάθμιση, να βάλουμε και άλλα πράγματα πιο προωθημένα, όπως τα εργαλεία, πόσο ευχαριστημένα είναι τα παιδιά μας που πηγαίνουν στο σχολείο για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης και πολύ περισσότερα. Θέλω όμως να πω ότι νομίζω, έτσι, και τελειώνω με αυτό, ανέφερα κάποια πράγματα, υπάρχουν και άλλα περισσότερα, ότι έχουν γίνει, επιτρέψτε μου να πω, σε δύσκολες συνθήκες θετικά βήματα, και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και αυτά που θα αναδείξουν οι μελέτες, τις οποίες θα έχουμε στη διάθεσή μας το επόμενο χρονικό διάστημα, που μπορούν πολύ πιο στοχευμένα να μας βοηθήσουν στο να σχεδιάσουμε πολιτικές για αυτό το κομμάτι της ειδικής εκπαίδευσης.